Σταύρου τώρα εκτελεί με αρκετό φάλτσο με τις γροθιές ο Κουντούλ. Ο Μπεμπέ κάνει και το σουτ, ωραίο δοκάρι, γκολ, 1-0. Η μπάλα στα δίχτυα από το πανέμορφο σουτ του Λουτσιάνο Μπεμπέ και ανοίγει το σκορ εδώ στο Δασάκι. Εδώ και πάλι στο δοκάρι και μέσα, 0-1 η ΑΕΛ στο 13 στο Δασάκι. Ωραία κίνηση από τον Εντμάρ, η σέντρα που βγαίνει δεν έχει απομακρυνθεί η μπάλα, το ανάποδο έξω. Πολύ καλή στιγμή για την ΑΕΛ, δεν είναι κόρνερ, είναι out η μπάλα. Μπεμπέ, Σαρντινέρο εκ νέου, έχει χώρο, τσίμπησε μπάλα για τον Ιωνίτσα, ο Ρουμάνος το σουτ, 2-0. Ο Ιωνίτσα με μια βολίδα θα νικήσει τον Μπούνα Κουντούλ και η ΑΕΛ παίρνει πολύ μεγάλο προβάδισμα στο 33 του αγώνα. Με αυτό εδώ τον γκολ, ο Σαρντινέρο θα προλάβει για τον Ιωνίτσα και αυτός από δύσκολη θέση θα κάνει το 0-2 στον αγώνα. Και ζητάει βοήθεια τώρα. Ζουνίνιο κάνει και το σουτ μακρινό, γκολ, πόπο, γκολ βραζιλιάνικο εδώ από τον Ζουνίνιο από τα 30 μέτρα με άπιαστο σουτ. Αυτό ήταν φωτοβολίδα, δεν ήταν γκολ. Κοιτάξτε εδώ από πού θα βάλει γκολ ο Ζουνίνιο. Τρομερό σουτ, δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα ο Ρομέρο. 1-2.